ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών EV στον κόσμο, η CATL, δοκίμασε με επιτυχία ένα ηλεκτρικό αεροπλάνο 4 τόνων που τροφοδοτείται από την μπαταρία εξαιρετικά υψηλής ενεργειακής πυκνότητάς της. Μέχρι το 2028, η CATL αναμένεται να αποκαλύψει ένα επιβατηγό ηλεκτρικό αεροσκάφος 8 τόνων με αυτονομία περίπου 2 έως 3.000 χιλιόμετρα. Αφού αποκάλυψε τη νέα condensed battery στο Auto Show στη Σαγκάη τον περασμένο Απρίλιο, ξέραμε ότι η CATL ετοίμαζε κάτι μεγάλο. Με πυκνότητα ενέργειας έως και 500 watt-hour ανά χιλιόμετρο σε μια κυψέλη, διπλάσια από το μέσο EV, η CATL είπε ότι ανοίγει ένα ολοκένουργιο σενάριο ηλεκτροκίνησης επιβατικών αεροσκαφών. Η CATL συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Commercial Aircraft Corporation of China για την ανάπτυξη του ηλεκτρικού αεροπλάνου της. Το περασμένο καλοκαίρι, η CATL δημιούργησε μια αεροπορική μονάδα για να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικά αεροσκάφη και εξαρτήματα όπως κινητήρες και έλικες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα νέα, η CATL σημειώνει ήδη ταχεία πρόοδο. Η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία μια δοκιμαστική πτήση του ηλεκτρικού αεροσκάφου 4 τόνων, καθώς οι εργασίες για μοντέλα μεγαλύτερης εμβέλειας προχωρούν. Οι μπαταρίες υψηλής πυκνότητας της CATL είναι αρκετά ισχυρές για πτήσεις μεγάλης εμβέλειας, καθιστώντας τις εφικτές για ιδιωτικά και επαγγελματικά τζετ. Ο πρόεδρος της CATL αποκάλυψε επίσης ότι η εταιρεία εργάζεται σε μπαταρίες ιόντων νατρίου επόμενης γενιάς, με χαμηλότερο κόστος, διάρκεια ζωής και ψυχρή απόδοση. Αυτές οι μπαταρίες θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ήδη από το επόμενο έτος. Με πελάτες όπως η Tesla, η BMW, η Mercedes-Benz, η Volkswagen και πολλοί άλλοι, η CATL αναμένεται να συνεχίσει να επεκτείνεται.